Έμπι, πώς θα κλείσουμε την εκπομπή με την κυρία? Με την κυρία Ελένη Βίνκελ και τον σύζυγό της Χέλγκε Βίνκελ. Σωστά, σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί βέβαια. Μπορεί στη Γερμανία να κάνουν πρωτοχρονιά μετά από εμάς, γιατί έχουν διαφορά ώρας και τώρα εκεί είναι 7 και 5. Ναι. Ωστόσο, μου υποσχέθηκε η κυρία Ελένη όταν μιλήσαμε το μεσημέρι ότι θα μας δείξει ένα τοπικό γλυκό γερμανικό που τρώνε και θα μας δώσει και μια γεύση από τον τρόπο με τον οποίο θα γιορτάσουν μεθαύριο την πρωτοχρονιά. Σε λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο τι έχουμε? Έχουμε κάποιες εικόνες, είναι το τελευταίο ταξίδι στον κόσμο το οποίο θα επιχειρήσουμε. Εστονία βέβαια, αυτή τη στιγμή Las Vegas, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 10 βαθμοί Κελσίου. Βάλια. Ακριβώς, και είδαμε και στο δεύτερο μέρος είχαμε ακόμα μία σύνδεση από Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα Υόρκη, ακριβώς. Και κάτω αριστερά, καλή χρονιά και αντίστροφη μέτρηση από την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε για το νέο έτος. Μία μέρα, 3 ώρες και 54 λεπτά στην Ιορδανία. Εντυπωσιακό. Η Ιορδανία, 20 βαθμοί Κελσίου. Άλλος κόσμος βέβαια εκεί. Εδώ τι έχουμε? Καλοκαίρι. Ορίστε, Βερολίνο που θα πάμε σε λιγάκι. Βερολίνο, 12 βαθμοί Κελσίου. Υπερστολισμένο. Υπερπαραγωγή εκεί στο Βερολίνο. Όλοι οι φίλοι ως περιμένει τη νέα χρονιά. Πώς και πώς. Και να δούμε βέβαια και αυτά και τα να φύγει βίντεο. Προηγούμενη. Πώς και πώς. Ακριβώς. Να δούμε και αυτά τα βίντεο τα εντυπωσιακά κάθε χρονιά με το πώς έτσι κάθε πόλη στον κόσμο υποδέχεται το νέο έτος με πυροτεχνήματα, με τραγούδια, με ξεχωριστές εικόνες που κάθε χρόνο κάνουν το γύρο του κόσμου. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε Βερολίνο, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας και να συναντήσουμε την κυρία Ελένη Βίνκελ Μωραΐτου και τον κύριο Χέλγκε Βίνκελ. Λοιπόν, οι Έλληνες λοιπόν του Βερολίνου μας λένε χρόνια πολλά με έναν τρόπο εντυπωσιακό από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα από Βερολίνο. Είναι χαρά μας βέβαια. Προσπαθώ. Θα το καταορθώσουμε. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα όλοι. Προσπαθώ να σας βάλω λίγο στο κλίμα ανάβοντας έστω αυτά τα μικρά. Γιατί δεν έχουμε φέτος πυροτεχνήματα. Λοιπόν, ξέρετε, είναι χαρά μας, κυρία Βίνκελ Μωραΐτου, που επικοινωνούμε. Είστε ένας υπέροχος άνθρωπος. Και μόνο αυτή η πρωτοβουλία σας εκεί να δημιουργήσετε πρωτοχρονιάτικο κλίμα για τους τηλεθεατές μας, νομίζω φανερώνει και επιβεβαιώνει πολλά. Λοιπόν, έχει μείνει ακόμα ένα, για να δούμε να γίνει και εορταστικές χριστουγεννιάτικες λικουδιές, πρωτοχρονιάτικες λικουδιές μας έχει ετοιμάσει. Τι να πούμε, το σκηνικό είναι επαγγελματικό. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες παντού. Λοιπόν, από το Βερολίνο. Προπαραμονή πρωτοχρονιάς, οι Έλληνες πώς βιώνουν αυτές τις τελευταίες στιγμές του έτους? Ως συνήθως με την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα, εμείς στο σπίτι, με τα μελομακάρονα, τις κουραβιέδες, το φαγητό. Ακριβώς ό,τι κάνουμε στην Ελλάδα το κάνουμε και εδώ. Φυσικά εμείς προσωπικά, η δική μου οικογένεια, αλλά ό,τι και ο σύζυγος είναι Γερμανός, βάζουμε και τα γερμανικά έθιμα, έτσι ώστε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να πάρουν και από τους δυσμούς. Θα ήθελα, αν και εσείς θα θέλατε, να σας καλέσω στα μικρά πράγματα που έχουμε εδώ στο Βερολίνο. Για πείτε μας. Έχουμε καταρχάς την σαμπάνια, η οποία λέγεται και κόκκινο σκουφίτσα από το πρώην Ανατολικό, που έχει την τιμητική της. Ναι. Έχουμε το τριφύλι, που είναι τα τέσσερα φύλλα για να φέρει γούρι στη χρονιά, και έχει ένα καπελάκι από έναν καπνόδοχο καθαριστή, που κι αυτός φέρνει γούρι. Να μας φέρει γούρι σε όλους. Έχουμε σε όλους. Έχουμε το πέταλο, το σοκολατένιο ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. Ναι. Όπως επίσης έχουμε και το λιώσιμο εδώ σε μολύβι, το οποίο μπαίνει μια φωτιά από κάτω, το ρίχνουμε σε μια λεκανίτσα με νερό και στο σχήμα που θα βγάλει, η φαντασία των προσκεκλημένων δίνει μια μορφή και αυτή φέρνει τύχη. Και φτάνουμε πλέον στο αποκορύφωμα, ας το πούμε έτσι, που είναι οι λουκουμάδες, κάτι σαν τους δικούς μας τους λουκουμάδες, τα λεγόμενα Pfannkuchen, τα οποία είναι γεμισμένα με μαρμελάδα. Και για τον άτυχο της χρονιάς υπάρχει και ένα που έχει μέσα μουστάρδα. Για τον άτυχο της χρονιάς, σωστό. Για τον άτυχο της χρονιάς. Για τον άτυχο της χρονιάς. Λοιπόν, φαντάζομαι θα τα γευτείτε όλα αυτά μετά, μόλις σβήσει η κάμερα. Θα υπάρξει έτσι ένα σχετικό δείπνο, το μόνο σίγουρο.
Εμείς θέλουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελό. Με περιορισμένο αριθμό, μόνο με την οικογένεια. Με περιορισμένο αριθμό, να τηρήσουμε. Ακριβώς. Ναι. Εμείς κρατάμε την αισιοδοξία και το χαμόγελό σας και την ιδιαιτερότητα ευχαριστώ, του χαρακτήρα σας. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες. Θέλω να ευχηθώ πάνω απ' όλα καλή ανάρρωση σε αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από αυτή την πανδημία, όχι μόνο στην Κρήτη, μόνο στην Ελλάδα, παντού. Να έχουν μια γρήγορη ανάρρωση και τον καινούριο χρόνο να βρεθούν με τους δικούς τους ανθρώπους όλοι πάλι μαζί με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, αυτή που μας λείπει από όλους μας. Μάλιστα. Να είστε καλά, χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες στο Βερολίνο. Με το καλό να τα ξαναπούμε το 22. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε, αν ήταν αύριο, θα βλέπατε τα πυροτεχνήματα από τη βεράντα μας, που το Βερολίνο κάθε χρόνο φωτίζει αύριο. Από αυτά τα πυροτεχνήματα. Αυτό τώρα εκεί την πατήσαμε. Λίγο δεν πειράζει, το 22 πιστεύουμε να δεν πειράζει, υπάρχει δεν αλλαγή. Δεν πειράζει το 22, να είμαστε όλοι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και μια χαρούμενη καινούργια χρονιά με υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.